Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε απεργία ακόμα και μέσα στην καρδιά τη τουριστική περίοδου. Διαμηνύουν οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Που ξεκάθαρα τονίζουν ότι αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών να καθίσουν στο τραπέζι και να υπογράψουν κλαδική σύμβαση με όρου 2024 και όχι όρου πανδημία. Από ό,τι δείχνει η σεζόν έχει έρθει κανονικότητα. Κομμάτι στην πίτα έχουμε όλοι. Όλοι μπορούμε να ζήσουμε αυτό που λέγεται τουρισμό. Πραγματοποιώντα σήμερα τετράωρη στάση εργασία και κινητοποίηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων ξεκαθάρισαν ότι η υπογραφή είναι επιβεβλημένη και μάλιστα στη βάση ρυθμίσεων που να τους επιτρέπουν να ζήσουν. Δεν έχουμε ζητήσει παράλογα πράγματα, είμαστε μέσα σε λογικά πλαίσια που μπορούν να ανταποκριθούν οι εργοδότες, διότι νομίζουμε ότι με τις αυξήσεις που λένε έχουμε κι εμείς κάθε δικαίωμα να ζητάμε κάτι παραπάνω. Οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, μάλιστα, σημείωσαν ότι οι ίδιοι έδειξαν τη στήριξή του στου εργοδότε στην περίοδο τη πανδημία. Ωστόσο, αυτή την ώρα, αντί να δουν από εκείνου, όπω τόνισαν, την ίδια στάση, αυτό που φαίνεται ότι προωθείται, όπω χαρακτηριστικά είπαν, είναι οι μισθοί του να μείνουν σε περίοδο πανδημία, όταν το τουριστικό ρεύμα είναι πιο έντονο και δυναμικό από ποτέ. Υπογράψαμε μια τρίτη και δεχτήκαμε τότε λόγω του κορονοϊού και φύγανε πολλά πράγματα από τη σύμβασή μα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνεται το τουριστικό κομμάτι και τι ζητάμε. Από το κομμάτι τη πίτα να μπούμε κι εμεί μέσα και να ζήσουμε τι οικογένειέ μα που δεν είναι παραπάνω από 4-4,5 μη μήνε. Διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά του, γιατί κάποιοι παίζουν με την αξιοπρέπειά του. Αυτή τη στιγμή έχουν προτάσει να δουλέψουν με το βασικό μισθό, να δουλέψουν μόλι 5 μήνε και ούτε καν 6 που ζητάνε οι εργαζόμενοι. Νομίζω με τέτοιε θα έλεγα απόψει από την πλευρά των εργοδοτών, είτε είναι πράκτορε είτε είναι ιδιοκτήτε τουριστικών λεωφορείων, θα έχουμε το κύμα προ το εξωτερικό που είχαμε τον περασμένο χειμώνα. Ο κλάδο των οδηγών τουριστικών λεωφορείων είναι από αυτού πάντω που μαζικά δείχνουν ότι όλο ένα και πιο συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Όπω ο αντιπρόεδρο του Σωματείου, που εργάστηκε στη Γερμανία για να καλύψει το διάστημα που οι οικογένειέ του με ένα πενιχρό ταμείο ανεργία τριών αδυνατούν να το πράξουν αναγκαζόμαστε να φύγουμε στο εξωτερικό. Όπω πολλοί συναδέλφοι μου φύγανε, ένα από αυτού είμαι και εγώ, στο εξωτερικό για 5-6 μήνε, ε, για να ζήσω με τι οικογένειέ με αξιοπρέπεια. Όσο για το μύθο τη ακρίβεια σε χώρε όπω η Γερμανία, όπω τόνισε, είναι όντω μύθο, αν υπολογίσει κανεί του μισθού που λαμβάνουν εκεί οι συναδελφοί του. Με τι μισθού που έχουν εκεί και τι μισθού που έχουμε εδώ, όταν λεγόμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και με την ακρίβεια, δεν υπάρχει αυτή η ακρίβεια που υπάρχει εδώ.